Καθώς οι δείκτες του ρολογιού περνούσαν τα μεσάνυχτα, το συνεργείο της ΕΡΤ βρέθηκε σε κάποια στέκια που η καλή γιαννιώτικη κοινωνία δεν συνηθίζει να επισκέπτεται. Και εκεί συναντήσαμε έναν άλλο κόσμο που αναζητεί έναν άλλο τρόπο διασκέδασης, μέσα από δικές του συνταγές. Φαίνεται ότι λειτουργεί ένα pub στα Γιάννενα. Δεν θα το καλούσα εγώ pub, ας πούμε. Δεν ξέρω τι θα πει pub. Το pub είναι μια ξένη λέξη και τα pub γενικά είναι κάτι το ξενόφερτο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν pub πραγματικά στην Ελλάδα. Απλώς πιστεύω ότι το pub αυτό εδώ ή το bar, αν θες πες το bar, γιατί εγώ bar προτιμάω τη λέξη, είναι ένας χώρος που κάποιος έρχεται να πιει ένα ποτό και τίποτα παραπάνω. Είτε αυτό είναι πορτοκαλάδα για αυτόν που δεν πίνει, είτε αυτό είναι whisky. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, το μόνο που κοινό που έχουν είναι ότι θέλουν να πιούν κάτι και να δουν κάποιον άλλον, τίποτα άλλο. Τι άνθρωποι έρχονται εδώ? Αυτοί οι άνθρωποι είναι φοιτητές, ίσως γιατί το στο πάπα αυτό το έχουν και το δουλεύουν οι φοιτητές, αλλά είναι και πάρα πολλοί γιαννιώτες. Δηλαδή δεν παίζουν ρόλο ότι οι άνθρωποι, το να αξιολογήσουν ανθρώπους δεν παίζει κανένα ρόλο. Εσύ τι γνώμη έχεις για τους νέους και τη διασκέδαση στα Γιάννενα? Διασκέδαση. Καλά, η διασκέδαση είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, πρέπει να πούμε τελικά τι είναι η διασκέδαση, έτσι. Άμα πούμε ότι η διασκέδαση είναι μια εκτόνωση και ασυνείδητη εκτόνωση, ουσιαστικά εντάξει, όλοι διασκεδάζουν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν διασκεδάζει κανένας. Και γιατί? Τουλάχιστον νομίζω ότι η διασκέδαση είναι δημιουργία, έτσι. Είναι ταυτόσιμα πράγματα. Από εκεί και πέρα, δεν βλέπω κανένα να δημιουργεί εδώ στα Γιάννενα. Τουλάχιστον το 1%, αν λειτουργεί, δημιουργεί το 1%. Το 99% ξέρουν μόνο να πάνε σε κάποιο χώρο, να εκτονώνονται με τον τρόπο τους και ασυνείδητα πάντα. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, έτσι. Ανάμεσα στους ανθρώπους που μας μίλησαν, κάποιος που προφανώς ήξερε πολλά, δεν ήθελε να μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο με την κάμερα. Οι απόψεις του δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την εκπομπή. Ίσως όμως είναι ενδεικτικές και χρήσιμες για το τι μπορεί να κρύβει η νύχτα στα Γιάννενα. Είσαι φρικιό? Όχι. Τι κάνεις στη ζωή σου, δουλεύεις? Μερικές φορές. Πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο? Ανάλογα, ό,τι μου αρέσει εκείνη τη στιγμή. Ακούς μουσική? Πολύ λίγο, γιατί στο σπίτι δεν έχω. Εσύ? Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο? Κάθομαι. Έχεις δουλέψει ποτέ? Ναι. Μια φορά. Γκαρσόν. Είναι κάτι που λείπει εδώ από τα Γιάννενα για διασκέδαση? Κάτι που... Όχι, εντάξει, δεν λείπει τίποτα. Ναρκωτικά κυκλοφορούν? Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις? Τι? Ξέρεις για ναρκωτικά αν κυκλοφορούν? Όχι, δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Έχεις δοκιμάσει ποτέ εσύ? Δεν βρήκα και ούτε πρόκειται. Δεν χρειάζονται φιλοσοφίες, ούτε έρευνες για ναρκωτικά. Εσύ τι πιστεύεις, υπάρχουν ναρκωτικά στα Γιάννενα? Ναρκωτικά υπάρχουν στα περίπτερα, στα μπακάλικα, στα κομμωτήρια και παντού. Κατάλαβες? Είτε είναι χαπάκι, είτε είναι χασίς, είτε είναι τσιγάρο, είτε είναι μαριχουάνα, είτε είναι κέρατα του Πατριάρχη. Τι φταίει? Ο μπαμπάς που ο ταλαιπωρημένος που στην κατοχή έτρωγε μπομπότα και τώρα μου έχει Mercedes με τις business και κυνηγάει γκόμενες και διαλύσει το σπίτι του και η μαμά πάει στα κομμωτήρια και παρατάει τα παιδιά του στο σπίτι χωρίς θαλπορή και τίποτα. Ποιος θέλει? Είσαι από τα Γιάννενα? Ναι, από εδώ. Δεν έτσι. Εδώ στα Γιάννενα είδαμε πολύ κόσμο πώς διασκεδάζει, αλλά διαπιστώσαμε ότι πρέπει να υπάρχουν δύο κόσμοι. Δύο ομάδες ανθρώπων που διασκεδάζουν αλλιώτικα. Αναφέρεστε μόνο στην νεολαία? Ναι, για τους νέους. Ναι, υπάρχουν δύο ομάδες. Είναι αυτοί που τους αρέσει να πηγαίνουν στην δισκοτέκ διάφορες, να επιδεικνύονται. Δηλαδή είναι ένα, έχει καταντήσει και έχει γίνει ένα λούκι όλη αυτή η υπόθεση. Και η δεύτερη ομάδα είναι αυτοί που
πιο πολύ ανήκουν σε ένα χώρο κάπως διανομενίστικο και... Ναι, και λίγο περιθώριο. Ναι, λίγο περιθώριο, ναι. Εδώ το κοινωνικό σύνολο πώς αντιμετωπίζει αυτό την περιθωριακή ομάδα, ας πούμε. Όπως παντού, νομίζω. Όπως παντού, γιατί σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και γενικά, ας πούμε, το κατεστημένο, αν πάρουμε το κατεστημένο, και γενικά είτε τους γονείς είτε τους μεγαλύτερους, βλέπουμε πως αντιμετωπίζει την νεολαία πολύ, να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση χυδαία, αλλά πάρα πολύ βία. Καταλαβαίνεις? Και ότι γενικά οι γονείς πιο πολύ πιέζουν πολύ τα παιδιά, τα αναγκάζουν να... πάντα τα ανάγκαζαν και θα τα αναγκάζουν να ενταχθούν στο δικό τους τρόπο ζωής, αλλά τελικά τα παιδιά αντιδρούν και αυτή η αντίδραση νομίζω πηγαίνει προς το χειρότερο, αντί να πηγαίνει προς το καλύτερο. Εσύ ανοίξεις αυτό το περιθώριο, ας πούμε? Ναι, νομίζω. Αν και δεν μ' αρέσει να... Το διαλέγεις εσύ ή σε αναγκάζει η κατάσταση? Τις πιο πολλές φορές με αναγκάζει η κατάσταση. Πολλές φορές θέλω να είμαι κι εγώ στο περιθώριο.